Σάφη. Βρισκόμαστε έξω από το χωριό Παραλίμνη του νομού Πέλλας, εδώ όπου σήμερα Τρίτη το πρωί συγκεντρώθηκαν τα τρακτέρ από το Δήμο Αλεξάνδρειας αλλά και την περιοχή Αιγινίου και ξεκινάνε, όπως βλέπουμε, σιγά σιγά για το δρόμο για Ευζώνους. Εκεί θα ενισχύσουν το εκεί μπλόκο της οργάνωσης Κεντρικής Μακεδονίας και θα παρακολουθήσουμε τη συνέχεια. Το διπορικό του έμβουλου συνεχίζεται. Βρισκόμαστε μαζί με τα τρακτέρ, την πορεία των τρακτέρ που οδεύουν προς Πολύκαστρο. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε, τα τρακτέρ μάλλον περνάνε πάνω από τη γέφυρα του Αξιού που βρίσκεται αμέσως μετά την Αξιούπολη. Υπάρχει και η διακριτική επιτήρηση αστυνομικής δύναμης από ό,τι βλέπουμε. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα, όλα μπαίνουν καλώς και η πορεία συνεχίζεται προς Ευζώνους. Θα είμαστε συνέχεια δίπλα για να ενημερώνουμε ανά πάσα στιγμή πού βρίσκονται τα τρακτέρ.
Βρισκόμαστε στο Τελωνείο των Ευζώνων, λίγα μέτρα πριν από τα σύνορα, όπου υπάρχει το μεγάλο μπλόκο των αγροτών του κεντρικού οργάνου της Κεντρικής Μακεδονίας. Πριν από λίγο έφτασαν τα τρακτέρ από Δήμο Αλεξάνδρειας και Αιγίνιο, όπως τα παρακολουθήσαμε από κοντά. Αυτή τη στιγμή στο χώρο υπάρχουν πάνω από 300 τρακτέρ, αρκετός κόσμος. Το μπλόκο αυτό διαρκεί από χθες το μεσημέρι, μετά την αρχική διάσπαση που έγινε στον αστυνομικό κλειό από χθες το μεσημέρι, βρίσκεται εδώ. Όλα βαίνουν καλώς, αναμένονται και άλλα τρακτέρ και αυτή τη στιγμή υπάρχουν τρακτέρ από νομό Κιλκής, της Αλεξάνδρειας και του Γηνίου όπως είπαμε, και παράλληλα από Γιάννητσα, Κουφάλια, αναμένονται από Χαλκιδόνα και αρκετοί ακόμη. Προς το παρόν υπάρχει ησυχία και βλέπουμε πώς θα πορευθεί στη συνέχεια. Κύριοι, καλωσορίζουμε στο μπλόκο της Κεντρικής Μακεδονίας τα τρακτέρ από Αλεξάνδρεια, Κολυνδρό, Αιγίνιο και Μακροχώρη. Αυτό σημαίνει ότι η Κεντρική Μακεδονία είναι ενωμένη. Αυτό το μήνυμα από εδώ το στέλνουμε σε όλα τα μπλόκα. Μόνο ενωμένοι μπορούμε να κερδίσουμε. Σωστός! Γόλα! Σωστός! Βρισκόμαστε στο βασικό μπλόκο των Ευζώνων αυτή τη στιγμή, όπου συγκεντρώνονται σιγά σιγά, μάλλον από χθες το μεσημέρι, οι αγρότες του κεντρικού οργάνου του Κεντρικής Μακεδονίας, και έχω δίπλα μου τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Αλεξάνδρειας, τον κύριο Τάσο Λιολιόπουλο, που πριν από λίγο φτάσαν τα τρακτέρ της περιοχής Αλεξάνδρειας μαζί με το Αιγινείο εδώ. Κύριε Λιολιόπουλε, τις συνθήκες που βλέπετε εδώ. Εδώ έχουμε δημιουργήσει πλήρη αποκλεισμό στο μεθοριακό σταθμό και σε όλους τους παράπλευρους δρόμους. Ήρθαμε τρακτέρ σήμερα από το Δήμο Αλεξάνδρειας, το Αιγίνιο, τον Κολυδρό και τον Μακροχώρη. Να συμπαρασταθούμε στον αγώνα που έχουμε οργανώσει όλοι μαζί οι αγρότες της Κεντρικής Μακεδονίας στη βάση του αγώνα που είναι η Μεθόριος των Ευζώνων. Μαζί μας και δίπλα τον κύριο Γιώργο Σιδηρόπουλος, ο οποίος εκπροσωπεί τον κύριο Σιδηρόπουλε. Τον Αγροτικό Σύλλογο του Δήμου Πέλλας. Του Δήμου Πέλλας. Η δική σας πλευρά, ποιες ήταν οι ενέργειες, πώς ήρθατε εδώ πέρα, με ποιον τρόπο και με τι συναντήσατε και τι μελιγενέστε από την πλευρά τη δική σας. Εμείς ήρθαμε συγκεκριμένα χθες το μεσημέρι εδώ πέρα. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν και εύκολα τα πράγματα. Απλώς είχαμε κάποιες ψηλοεπιβάσεις από τους αστυνομικούς, οι οποίοι δυστυχώς διασπάσαμε το μπλόκο των αστυνομικών και περάσαμε όλοι μαζί εδώ. Φέραμε όλα τα τρακτέρια εδώ πέρα για ένα κεντρικό μπλόκο. Που αυτό θέλαμε από την αρχή να κάνουμε, να πούμε. Υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια ενημέρωση για το πόσο θα διαρκέσει εδώ αυτή η κατάληψη, να το πούμε έτσι? Όταν ξεκινάς ένα τέτοιο εγχείρημα, δεν ξέρεις πόσες μέρες θα κρατήσεις, πότε θα κερδίσεις και πότε θα φύγεις. Αυτό είναι άγνωστο. Γι' αυτό καλούμε όλο τον κόσμο, συσπηρωμένα εδώ στον μπλόκο των Ευζώνων της Κεντρικής Μακεδονίας, να είναι εδώ παρόν, να δώσουν τον παρό τους έμπρακτα. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ. Δίπλα μου επίσης ο κύριος Θωμάς Καρυπίδης, εκπρόσωπος κτηνοτρόφων. Αγροκτηνοτρόφων Παιωνίας και στον μπλόκο των Ευζώνων. Εδώ δημιουργήθηκε ένα μπλόκο της Κεντρικής Μακεδονίας. Ένα μπλόκο από τα τρία, το οποίο είναι το κεντρικό σημείο της Κεντρικής Μακεδονίας, είναι το Τελωνείο των Ευζώνων. Για να φτάσουμε εδώ,
Είμαστε 5 μέρες στο δρόμο. Ξεκινούσαμε μέτρα και χιλιόμετρα. Κάθε 10 χιλιόμετρα μας σταματούσαν. Χθες, με τη συνεργασία των Γιαννιτσών, σπάσαμε τον μπλόκο των ΜΑΤ και φτάσαμε στο κάστρο μας. Αυτό από εδώ και πέρα θα ονομάζεται το κάστρο της Κεντρικής Μακεδονίας. Μάλιστα. Εδώ θα παίρνονται οι αποφάσεις και εδώ θα στείνονται τα μεγάλα μπλόκα. Από εδώ δίνουμε μήνυμα στις κυβερνώντες να αποφασίσουν, να μας καλέσουν για σοβαρή λύση των προβλημάτων μας. Αλλιώς είμαστε αποφασισμένοι από ό,τι είναι τώρα εδώ, άλλοι τόσοι να έρθουν από την Κεντρική Μακεδονία και να μην έχει ούτε αναπνοή το Τελωνείο, αλλά και όλη η Ελλάδα. Πάντως η απόφαση ήταν, από ό,τι καταλαβαίνουμε, να μην κλείσουν βασικές οδικές αρτηρίες, αλλά να πληγεί σε εισαγωγικά κάποιο κέριο σημείο, όπως είναι εδώ τα σύνορα. Έτσι. Τι πληροφόρηση υπάρχει σε ό,τι αφορά τα οχήματα που υπάρχουν εδώ πέρα, κύριε Καρυπίδη? Να σας πω, η συμφωνία ήταν αυτή. Ζητήσαμε από την πρώτη μας επαφή να μας αφήσουν να έρθουμε εδώ στο κάστρο μας. Η αστυνομική υπηρεσία και οι υπεύθυνοι μας είπαν όχι κοντά στο Τελωνείο. Μας κλείσαν στο Πολύκαστρο. Στη συνέχεια μας κλείσαν 2,5 χιλιόμετρα από εδώ πιο κάτω και σήμερα αυτό το μέρος το πήραμε όχι με ροδοπέταλα, με τραυματισμούς, με χτυπήματα στα αστυνομικά αυτοκίνητα και με πολύ πρόβλημα. Σήμερα εδώ αυτό που κάνουμε είναι να τους δείξουμε ότι δεν μπορούν να μας σταματήσουν. Δεν υπάρχει τρόπος να μας σταματήσουν. Μόνο αν πάμε για διαπραγμάτευση και να λύσουν τα προβλήματά μας. Η αγανάκτησή μας είναι και το τελευταίο χαρτί μας. Ωραία, για να ενημερώσουμε τον κόσμο, αυτή τη στιγμή υπάρχουν γεωργοί του κεντρικού οργάνου Κεντρικής Μακεδονίας. Από ποια μέρη? Εδώ υπάρχει το κεντρικό σημείο, είναι. Τώρα δεν μπορώ να πω όλα τα χωριά, αλλά είναι τα Γιαννιτσά, ναι, η Πέλα, τα Κουφάλια, τα Άθυρα, Άγιος Πέτρος, της Παιωνίας όλα. Είναι η Αλεξάνδρεια, είναι το Αιγίνιο, τα Γιαννιτσά, Γιαννιτσά, Κουφάλια. Έχουμε μία δύναμη Κιλκής, έχουμε μία δύναμη τεράστια. Αναμένονται και να ενισχυθούν και άλλο τα τρακτέρ αυτή τη στιγμή? Περιμένουμε από αύριο να έρθουν και άλλα τρακτέρ, και σήμερα που συζητάμε κάποια τρακτέρ ξεκινάνε από τη Χαλάστρα και τα Μάλγαρα. Και αυτή τη στιγμή ακόμα υπάρχει οργάνωση, έτσι, τακτοποίηση στον χώρο των τρακτέρ για να μπορέσουν να χωρέσουν προφανώς και άλλα που θα έρθουν. Εδώ κάνουμε την οργάνωση, κάνουμε μια οργάνωση πρόχειρη, γιατί πιστεύουμε οι υπεύθυνοι θα καταλάβουν ότι τους περιμένει πολύ δύσκολο πρόβλημα μπροστά τους. Πρέπει να το καταλάβουν και να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούν στις διαπραγματεύσεις. Τώρα, όσο αφορά το τώρα, το σήμερα, το εδώ, αφού τακτοποιηθούν όλα τα τρακτέρ, έτσι, θα πρόκειται να γίνει κάποια συνέλευση εδώ του οργάνου? Για πέστε μας σχετικά. Στις 2,5 ώρα θα έρθει το συντονιστικό μας, όλο τα παιδιά, να κάτσουμε, να συζητήσουμε και να βγάλουμε το αποτέλεσμα του περαιτέρω αγώνου μας. Τον τρόπο που θα κλείσουμε, τις ώρες που θα κλείσουμε και πώς θα διεκδικήσουμε τα αιτήματά μας. Αυτό όμως δεν μπορούμε τώρα να το πούμε, γιατί είναι η μισή εδώ. Σωστά. Άρα περιμένουμε. Είμαστε σε αναμονή. Είμαστε σε αναμονή. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Μας παίρνεις όλους? Όλες. Thank you.
βρισκόμαστε στο τελωνείο των Ευζώνων. Αυτή τη στιγμή υπάρχει μια τεράστια ουρά από φορτηγά και αυτοκίνητα τα οποία έχουν μπλοκαριστεί από χθες το μεσημέρι. Και αυτό θα το διαπιστώσουμε τώρα μιλώντας με τον κύριο Γιώργο, που είναι δίπλα μας, ο οποίος είναι οδηγός βιτιοφόρου. Τον κύριο Δημήτρη, με συγχωρείτε. Ο οποίος είναι οδηγός βιτιοφόρου που μεταφέρει ευπαθές προϊόν. Χημικά είναι επικίνδυνα. Το προϊόν αυτό εισάγεται αποκλειστικά σχεδόν για τη ΔΕΗ, το οποίο χρήζει άμεσης εκφόρτωσης. Αλλά είμαστε μπλοκαρισμένοι εδώ. Το εργοστάσιο σιγά σιγά θα αρχίσει να έχει πρόβλημα, με αποτέλεσμα κάποια στιγμή χωρίς αυτό να σταματήσει. Είσαστε από τι ώρα, κύριε Δημήτρη, εδώ πέρα? Από τις 3 το πρωί. Είσαστε από τις 3 το πρωί. Υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα που πρέπει να μεταφερθεί το προϊόν? Υποτίθεται πρέπει να πάω Θεσσαλονίκη, να κάνω το Λονίο και από εκεί να πάω να ξεφορτώσω. Άρα το πρόβλημα είναι μεγάλο. Ναι. Εκτός από εσάς υπάρχουν και άλλοι συναδελφοί σας, έτσι, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα, που υπάρχει πρόβλημα. Αλλά το θέμα δεν είναι μόνο το δικό μου το προϊόν, είναι και άλλα προϊόντα. Συνάδελφοι που κουβαλάνε από πάνω από τη Γερμανία, που έρχονται και από το εξωτερικό, το οποίο δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Αλλά όπως και να είναι, και αυτοί κάποιοι τα περιμένουν. Ποια είναι η δική σας αντίδραση, έτσι, τα συναισθήματα δικά σας? Υπάρχει και από εκεί η πλευρά των Γεωργών, που και αυτοί έχουν παιδιά, τα δίκια τους, και εσείς, για πέστε μας την γνώμη σας. Έχουν τα δίκια τους, όλοι θέλουμε να αντιδράσουμε, όλοι είμαστε δυσαρεστημένοι, αγανακτισμένοι, αλλά δεν κλείνουμε τον δρόμο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν κάνει κακό σε κανέναν άλλον παρά μόνο σε μένα. Στην εταιρεία, σε αυτόν που περιμένει, στον πελάτη, και όλα αυτά τα φορτηγά θέλουν να εξυπηρετήσουν κάποιους. Μεταφέρουν καύσιμα οι υπόλοιποι. Καταλαβαίνω. Είναι βασικό προϊόν. Εργοστάσια, βιομηχανίες, βιοτεχνίες περιμένουν προϊόντα που μεταφέρουν άλλα αυτοκίνητα, άρα και αυτά πρέπει να πάνε στην ώρα τους, στον τόπο τους. Όλοι αυτοί οι οδηγοί λείπουν μέρες. Πράγμα που σημαίνει ότι πρέπει να πάει να πάει και στο σπίτι του, έχει οικογένεια, να κάνει τον μπάνιο του, να φάει. Εδώ είμαστε πεταμένοι. Δηλαδή δεν νοιάζεται κανένας για τις προσωπικές μας ανάγκες. Σωστά. Από την εδώ πλευρά, πολλοί που βρίσκονται από την απέναντι δεν γνωρίζουν ίσως, ναι, τι σημαίνει από εδώ. Μπορεί να είναι τώρα 200 άτομα και να λένε θα μείνουμε 100, οι 100 πάτε σπίτι να ξεκουραστείτε και ελάτε μετά να αλλάξουμε. Με εμάς δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Πάντως η πληροφόρησή μας λέει ότι σε λίγο αναμένεται σύσκεψη εδώ του οργάνου, του αγροτικού οργάνου, του υπεύθυνου, και δεν θα κρατήσει, δεν διαρκέσει πάρα πολύ αυτός ο αποκλεισμός. Εντάξει, είναι το χάπι της παρηγοριάς αυτό. Αλλά από εκεί και πέρα γίνεται κάθε χρόνο. Έχει καθιερωθεί πλέον. Καταλαβαίνω. Δεν είναι ότι μια, δύο ώρες, τρεις, ναι, εντάξει, θα κάτσω να ξεκουραστώ κι εγώ και να φύγω. Αλλά όταν είσαι τόσες πολλές ώρες, δημιουργούνται άλλα προβλήματα. Κάποιος μπορεί να έχει πρόβλημα υγείας. Ακριβώς. Ένα βασικό, έτσι. Ακριβώς. Ποιος το σκέφτεται αυτό? Πιστεύω ότι εκεί πέρα υπάρχει όμως, θα υπάρξει μια κατανόηση, μια ελαστικότητα, ναι, σίγουρα. Σύμφωνοι. Ναι. Αλλά τώρα θα φτάνουμε στο σημείο, μην περνάτε, γιατί μπορεί να δημιουργηθούν επεισόδια και αυτά. Εντάξει, μαζί τους είμαι. Κι εγώ από αγροτική οικογένεια είμαι. Αλλά δεν έκλεισα, δεν εμπόδισα τον άλλον ποτέ. Καταλαβαίνω, κύριε Γιώργο. Κύριε Δημήτρη. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.